Ναι, σε όλα, είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, δρομολογώντας έτσι το σκληρότερο πακέτο μέτρων που γνώρισε όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η μεταπολεμική Ευρώπη, με τη μόνη διαφωνία να εστιάζεται στις περικοπές των συντάξεων, αφού ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, εμφανίζεται κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο περικοπής στις επικουρικές συντάξεις, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ δεν δέχεται τη μείωση των κύριων συντάξεων, ιδίως στα ευγενή ταμεία της ΔΕΗ στον ΟΤΕ και τράπεζες. Τα μέτρα που συζητήθηκαν και από τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματικά είναι επαχθέστατα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Το δίλημα ήταν τεράστιο. Το μαχαίρι ήδη είχε μπει στο λαιμό. Ή δεχόμαστε αυτά τα μέτρα ή πτωχεύουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς. Κάποιοι από την αντιπολίτευση αδυνατούν να καταλάβουν την κρισιμότητα της κατάστασης και προσπαθούν ακόμη και αυτή την ίστατη στιγμή για τη σωτηρία της χώρας μας να βγάλουν κομματικά ωφέλη. Κάποιοι από την αντιπολίτευση ειλικρινά μου θυμίζουν κοράκια επάνω από το πτώμα. Στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Πιστεύουν ότι αν η χώρα μας πτωχεύσει, όχι πιστεύουν, είναι σίγουροι γι' αυτό, ότι αυτοί θα ωφεληθούν κομματικά. Αυτός είναι μόνο ο στόχος τους και μιλάω για την αριστερά. Δυστυχώς ντρέπουμε που το λέω, λυπάμαι μάλλον που το λέω αυτό το πράγμα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο και δεν ξέρω, ίσως και άθελά τους, εγώ πιστεύω ότι είναι άθελά τους, γίνονται όργανα κάποιον που έχουν συμφέρον να πτωχεύσει η χώρα. Μιλάω για αυτούς που έχουν τα λεφτά τους έξω και σε μια πτώχευση, ενδεχόμενη πτώχευση, θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά τους αγοράζοντας για ψίχουλα την ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Σε ό,τι αφορά στην ανά τρεις μήνες ανάγκη για λήψη ακόμα πιο σκληρών μέτρων, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Ξάνθης θεωρεί ως κύρια υπεύθυνη την αντιπολίτευση, η οποία και δεν στήριξε από την αρχή την προσπάθεια της κυβέρνησης για έξοδο της χώρας από την κρίση. Αν η αντιπολίτευση συναισθανόταν τις ευθύνες της, όλη η αντιπολίτευση, και βοηθούσε σε αυτή την κατάσταση, δεν θα ήμασταν εδώ. Μην ξεχνάτε, και σας το είχα ξαναπεί, πως από τον Ιούνιο ο Παπανδρέου έκανε αυτή την πρόταση για συγκυβέρνηση. Και το ευτέλησαν. Το ευτέλησαν και το ζήσετε εσείς περισσότερο και από εμάς, το πόσο το ευτέλησαν. Και έρχονται σήμερα, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, και πάλι κάνουν παιχνιδάκια για ψηφαλάκια και για τίποτα άλλο. Οι εταίροι μας, εντός εισαγωγικών εταίροι μας, πια, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, βλέπετε όχι απλά πόσο πιεστικοί είναι, πόσο εκβιαστικά φέρονται στον ελληνικό λαό κυρίως. Δυστυχώς η Ευρώπη που ονειρευόμασταν, η Ευρώπη που ονειρευόμασταν την εποχή του Μιτεράν, ακόμη και του συντηρητικών, του Χέλμουτ Κόλ, δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη. Εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα και στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε καλά ποια είναι η παράταξη που κυβερνάει την Ευρώπη σήμερα. Για μέτρα τα οποία ήταν αποτέλεσμα του πρώτου μνημονίου και της μη διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια, κάνει λόγο η τοπική Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στην υπογραφή του νέου και ακόμα πιο σκληρού μνημονίου και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπονοούν ότι δεν είχαν και άλλη επιλογή εξαιτίας των πολιτικών που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου. Ούτως ή άλλως τα πάντα ήταν γραμμένα στο αρχικό μνημόνιο. Τη στιγμή που ο κύριος Παπανδρέου με την κυβέρνησή του, σε συνεργασία με το Λάος και με το Δυσί της κυρίας Μπακογιάννη, μας έβαλαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από εκείνη την ώρα και μετά δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή διαπραγμάτευσης για τα όποια μέτρα και να δώσουν την ελπίδα στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα πολίτη, ότι κάποια στιγμή θα μπει πάτος στο βαρέλι, όπως ήθιστε να λέγεται. Αναμενόμενα λοιπόν όλα, τίποτα δεν έγινε σε αυτά τα 2,5 χρόνια, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η λάλαπα των μέτρων. Μέτρα τα οποία υποβαθμίζουν το βιωτικό μας επίπεδο, το έχουμε νιώσει όλοι, και εγώ προσωπικά δεν αποτελώ εξαίρεση, δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό πρέπει να γίνεται αντιληπτό από όλους. Δυστυχώς όμως την κατάσταση που μας έχουν φέρει ως σήμερα
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί είμαστε δέσμοι ως χώρα και ως Έλληνες, κάποια μέτρα ήταν επιπλέον αναγκαία. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας πολίτης είχε και έδειξε και ανοχή πολύ μεγάλη στην κυβέρνηση την προγενέστερη, στα όποια μέτρα είχαν ληφθεί μέχρι προχθές, έδειξε ανοχή με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ανασάνουμε, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Δυστυχώς αυτό όμως δεν έγινε πραγματικότητα και ο ελληνικός λαός δεν βλέπει μέλλον, δεν βλέπει ελπίδα. Αυτό που έχουμε υποχρέωση όλοι είναι να κατανοήσουμε ότι Ελλάδα χωρίς Έλληνες δεν έχει καμιά σημασία. Μέχρι πρότινος, κυρία Κοβίδου, βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς σήκωνε την αντιμνημονιακή σημαία. Βλέπουμε μόλις χθες όμως ότι υπογράφει το πιο σκληρό μνημόνιο λιτότητας. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή που υπέγραψε την είσοδο της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα τα λοιπά. Από τη στιγμή όμως που δεσμεύτηκε η χώρα, και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, έπρεπε να δει το τι μέλη γενέστε. Από τη στιγμή αυτή λοιπόν πρέπει οι στόχοι που τίθενται να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. 2 χρόνια, και το λέω για να μην ξεχνάμε, γιατί οι Έλληνες ως συνήθως ξεχνούσαμε πολύ εύκολα, δεν επιτεύχθηκε τίποτα. Κανένα αναπτυξιακό μέτρο, τίποτα. Δέσμια λοιπόν η χώρα και προσπαθούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Και ναι, είναι, για πρώτη φορά γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ. Από τη στιγμή που μπήκε λοιπόν η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς λέγαμε ναι στους στόχους περί ανάπτυξης κτλ. Κτλ. Να μην γίνουμε κουραστικοί. Όχι όμως τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν τα μέτρα. Με τα μέτρα τα οποία το ΠΑΣΟΚ δεν έφερε τίποτα σε πέρας, έτσι. Θα μου πείτε αυτή τη στιγμή λειτουργείτε μικροκομματικά και αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ. Μα είναι η αλήθεια. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Πρώτη φορά λοιπόν έγινε μια διαπραγμάτευση ή όποια διαπραγμάτευση με πιέσεις από παντού και ναι, οι κόκκινες γραμμές υπάρχουν ακόμα. Ούτε συζήτηση για τις περικοπές των συντάξεων ή της επικουρικής, έτσι, και για τα δύο αυτά θέματα. Είναι το μόνο που δεν έχει κλείσει, ίσως από τα λίγα που δεν έχουν κλείσει. Και πάλι έχουμε κάποιο περιθώριο κάποιες μέρες για να δούμε το τι μέλη γενέστε. Η ουσία πάντως είναι πως πρόκειται για μέτρα πολύ πιο σκληρά από τα προηγούμενα, τα οποία ουσιαστικά βάζουν την ταφόπλακα στους Έλληνες πολίτες, και όλα αυτά τη στιγμή που τα δύο μεγάλα κυρίαρχα κόμματα, αντί να ασχοληθούν με την ουσία του προβλήματος, αλληλοκατηγορούνται και ο ένας επιρρύπτει ευθύνες στον άλλον για την κατάσταση της χώρας. Κάποιοι μάλιστα σπέδουν να πανηγυρίσουν όταν ήδη πριν από λίγο μόλις καιρό ήταν κάθετα αντίθετοι με τη μνημονιακή πολιτική και τη συνεχή λήψη μέτρων που οδηγούν σε μεγαλύτερη ύφεση.